Η χειρό μήνυμα έστειλε η κινητοποίηση κατά του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Σέντερ η πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χρυσούπολη, Ευαγγελία Καχέλου. Όπω είπε η κυρία Καχέλου, παρά το γεγονό ότι όλοι οι επαγγελματίε ζητούν την απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου, αν τούτο δεν συμβεί, τουλάχιστον ελπίζουν ότι θα γίνουν σημαντικέ αλλαγέ σε αυτό. Θεωρούμε πω ναι, ευελπιστούμε ότι θα μπει στη διαδικασία η κυβέρνηση να ε, συνομιλήσει μαζί μα, προκειμένου αν όχι να τελικά επιτύχουμε την απόσυρση, την ολική απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου, έτσι ώστε, αν όχι αυτό, να μπορέσουμε τουλάχιστον να διορθώσουμε κάποια κομμάτια που πραγματικά μα ενοχλούν πολύ. Η κυρία Καχέλου εξηγεί το τι σημαίνει για τον ελεύθερο επαγγελματία και τον αυτοαπασχολούμενο το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Καινούργια βάρια. Καινούργια βάρη. Θεωρώ ότι είμαστε μια ε, χώρα πάρα πολύ κουρασμένη. Ο ελεύθερο επαγγελματία έχει κληθεί εδώ και 15 χρόνια να αντιμετωπίσει μια δυσβάσταχτη ε, κρίση, ενεργειακή κρίση. Τα βλέπουμε όλοι στα ράφια, το σούπερ μάρκετ πλέον ε, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Χρειάστηκε να ανταπεξέλθουμε όλοι σε ένα διετή που ακόμα συνεχίζεται κορονοϊό. Γιατί ακόμα υπάρχουν τα απόνερα αυτού του κορονοϊού ε, και όλου αυτού του κλεισίματο, του πελούμινη κλεισίματο από. Από του συναδέλφου, αυτό απλά σημαίνει καινούργια βάρη. Δεν είναι δυνατόν η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί δεν ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη, αλλά για όλε τι κυβερνήσει, πάντοτε να ξεσπούν στο εύκολο θύμα που είναι ο ελεύθερο επαγγελματία. Μάλιστα, όπω σημειώνει, υπάρχουν επιχειρήσει που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά βάρη. Βεβαίω, υπάρχουν πάρα πολλέ επιχειρήσει, ιδίω στην επαρχία, που πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν το έσοδο των 11.000 ευρώ ετησίω. Πραγματικά ε, ζορίζονται ε, να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά βάρη και στι καθημερινέ υποχρεώσει. Κινητοποίηση, τι γεύση σα άφησε, τι πρόσημο θα βάζετε. Πάρα πολύ καλή. Και στο κομμάτι τη ε, Καβάλα και τη Ελευθερούπολη, αλλά και εδώ ακόμα στη Χρυσούπολη, είχαμε ε, καθολική, καθολικό κλείσιμο τη αγορά. Τέλο, οι επαγγελματίε του Νέστου ετοιμάζονται για την παραμυθούπολη, βάζοντα τα γιορτινά του και ελπίζοντα ότι ο κόσμο θα κατακλείσει την αγορά. Ήδη τα μαγαζιά ετοιμάζονται, στολίζονται και πέρυσι είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα 15ημερο, 20ημερο τη παραμυθούπολη και φέτο από ό,τι πληροφορούμε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο οργανωμένο πρόγραμμα. Ευελπιστούμε να προσελκύσει τον κόσμο στην παραμυθούπολη και κατ' στα καταστήματά μα. Εμεί είμαστε έτοιμοι να του δεχθούμε με με πολύ ωραίες προσφορές. Η συνταγή για την Παραμυθόπολη υπάρχει, οπότε αυτό που γίνεται είναι το κάτι παραπάνω, ανεβάζοντα τον πύχη ακόμα ψηλότερα. Ναι, έτσι βλέπω και εγώ, ότι κάθε χρόνο πραγματικά το πρόγραμμα εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο, οπότε ναι, νομίζω ότι ανεβάζει τον πύχη κάθε χρόνο ο Δήμο.